Γεια χαρά. Θα διαβάσατε χθες ότι έγραψαν οι Άραβες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι ο Μαρτίνς πάει για την Αλ Νασάρ. Βγαίνει λοιπόν τώρα ο Πορτογάλος τεχνικός και λέει: δεν έχω ιδέα από αυτά που γράφει, που γράφουν στα site και εφημερίδες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έχω πραγματικά, λέει, ιδέα. Εγώ ανήκω στον Ολυμπιακό, το συμβόλαιο μου τελειώνει το καλοκαίρι. Και αν φύγω από τον Ολυμπιακό, σιγά μην πάω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Premier League το όνειρό μου. Αυτό το τελευταίο τα λέει όλα. Για πάμε, έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα, καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά. Λοιπόν, ο Μητσάρας πήρε ή τον πρόλαβα εγώ. Λοιπόν, ένας από τους δύο είμαστε κερδισμένοι. Χ δεν θέλω να πάει, Γιώργο. Γιατί. Γιατί άκου. Καθώς είπα θα τον βάζω τον Παναθηναϊκό να χάνει, έχει κάνει 3 στα 3. Με έχει βάλει μέσα 55 ευρώ. Εγώ θα το αυξήσω το κασέτερο, θα το διπλασιάσω. Για να χάσω όμως, πρόσεξε. Αν κερδίσω όμως, θα κερδίσω, θα έχω κέρδος. Βέβαια, βέβαια. Θα έχει φάει και θα έχει κέρδος. Από εκεί και μετά και θα. Δηλαδή τώρα θα παίξει ΑΕΚ Παναθηναϊκός μια κολόνα τη ΔΕΗ. Ναι, ακριβώς. Όπως ακριβώς το λες τώρα. Πρόσεξε, μην έρθει εκεί και με τσουβαλιάσει. Εκεί με δρεπάνιασε, τέλος. Τώρα, όσον αφορά τον Μίτσο, δεν ξέρω τι θα πει σήμερα. Εγώ και να χάσω και να κερδίσω πάλι μέσα είμαι πες του. Δεν θέλω χει με τίποτα Γιώργο. Ναι, εσύ πώς το βλέπεις. Αμφίροπορε. Δεν τι αμφίροπορε Γιώργο. Έχει καλύτερη ομάδα για άκρη Γιώργο. Είναι αμφίροπορε. Και όλα τα ντέρμπι είναι. Δεν μου λες στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κάνει και ομάδα με Ολυμπιακός. Ήρθε εκεί. Δεν έχει. Σημαίνει δεν έχει. Στα μεταξύ του παιχνίδια δεν υπάρχει τώρα πρόβλεψη. Έχουμε πολλά στερα τρακαρίσματα φέτος. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Για χαρά φίλε. Για χαρά. Έλα φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Καρδίτσα είμαι ο φίλος που πήρα τηλέφωνο και τη Δευτέρα και μιλήσαμε. Τι γίνεται. Θα πήγε την αναγέννηση Καρδίτσας. Καλά πήγες. Αλλά από τις φάσεις που είδα, με τον Άγιο Νικόλα μιλάω, ο Άγιος Νικόλαος ήταν καλύτερος. Από ό,τι είπε και στη συνέντευξη τύπου ο Περικλής ο Μανατίδης ο προπονητής, είναι πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Και προέρχεται και από ερασιτέχνες παίχτες σε μικρού σε ηλικία από ό,τι έχω. Αυτή η ομάδα έδειξε στον Πανιόνιο 3, γιατί είναι στο ίδιο όμιλο, στη Καμαθνική. Και επιπλέον, έχει πάρει κάποιους παίκτες από την Ιερά Πέτρα. Από την Ιερά Πέτρα. Το Σεντερφόρ είναι καλό, ένας κριτικός που έχει μπροστά. Δεν θυμάμαι τώρα ναι. Που τον λένε, αλλά από ό,τι μας εννοώ, έχει υψηλές βλέψεις. Δηλαδή έχει βλέψεις. Εγώ είδα, έχει λίγο από τον παιχνίδι, ειδικά στον πρώτο μίσχονο, σας έλειωσε. Δεν είναι πια στο γήπεδο. Όχι, δεν είχαν πιάσει απόδοση κανένας. Μιλάμε ούτε ο Λαγός. Και μιλάμε για μια κατηγορία διαφορά, έτσι. Μια κατηγορία και με παίχτες που έχουν παίξει και σε Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τον Καρανίκα, δεξί μπακ που έπαιζε Λάρισα και Γιάννενα. Το Σταμόπουλο της Παναχαϊκής. Έχουν πέσει πολλά χρήματα, Γιώργο. Τώρα να δούμε αν θα αποδώσουν αυτά τα χρήματα. Πάντως η ομάδα στην Κρήτη είναι ιδιωτικό τσάρτερ. Γιατί την Κυριακή έχει πολυτέλεια, πολυτέλεια, πολυτέλεια. Για Β' Εθνική είναι πολυτέλεια, αλλά να δούμε αν θα βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Γιατί πέφτουν πολλά χρήματα, όπως είπα, έχει μεγάλα συμβόλαια και επειδή έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ Β' την Κυριακή είναι 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, το δείχνει και η ΕΡ και γι' αυτό ο πρόεδρος εδώ έχει βάλει αρκετά λεφτά, να δούμε. Να δούμε, γιατί είναι και άλλα ιστορικά σωματεία. Τι επαγγέλλεται ο πρόεδρος? Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω, αλλά από ό,τι ξέρω είναι μέτοχος στην Τέρνα, ΓΕΚ Τέρνα, που φτιάχνει τους δρόμους. Άκουσε τώρα, η Τέρνα είναι η πρώτη μακράν κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Ναι. Είναι αυτή που φτιάχνει και το αεροδρόμιο στο ελληνικό κάτω. Κατάλαβα. Από όσο ξέρω Γιώργο, γιατί και με τον Ιαννό που είχαμε εδώ πριν ένα χρόνο ακριβώς που έχει περάσει, ο πρόεδρος της αναγέννησης, ο τωρινός δηλαδή, με δικά του μηχανήματα έχουν γίνει όλες τις κατασκευές. Πώς λέγεται? Παπαδημητρίου. Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έγινε. Και ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάς. Για καλό χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα Γιώργη, καλησπέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνουμε? 6-0. Κοίταξε, δεν ξέρω αν 6-0, αλλά... Ψιλοβάζει μυαλό βλέπω. Εντάξει, κοίταξε.
ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ, θα κερδίσει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί, κοίταξε, ο Αραούχο πήρε μπρος πλέον. Πήρε μπρος και σκοράρει κατά ρήπας. Αν έχεις υπόψη σου, έριξε δύο τεμάχια στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι. Ναι. Στο τέρμι μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού, ο Αραούχο σκοράρει δύο φορές. Ναι, ναι, ναι. Συνεπώς, εγώ το βλέπω να σκοράρει και πάλι. Δεν ξέρω, οι άλλοι θα παίξουν, ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τζούμπερ. Θα παίξουν, ναι. Λένε ότι ο Τζούμπερ θα παίξει. Τώρα για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα τα γίνει. Πάντως, εγώ βλέπω νίκη της ΑΕΚ και να σε δώσω και 7 και προγνωστικά. Για λέγει. Δύο προγνωστικά. Για λέγει. Επιτρέπεις. Αμέ. Λοιπόν, όφι Ολυμπιακός είναι άσο. Άσο είναι. Από το πρώτο ημίχρονο 3-0 θα κερδίσει όφι. Ναι, 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 ξέρω εγώ τι σου λέω. Λοιπόν, ναι, ξέρεις, αυτό είναι, μπα μην ξέρεις. Άσο. Και επίσης και ΑΕΚ Παναθηναϊκός άσο. Επίσης και εκεί το βλέπω 2-3-0 και εκεί το βλέπω. Έκαι, Μητσάλα, σε ευχαριστώ άνετα. Πολύ. Για καλά. Χαιρετώ, τα λέμε. Έλα, έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα. Έλα ρε Γιάννης από Μεγάλο Πεύκο. Έλα ρε Γιάννη. Σε ακούμε Γιάννη. Σε ακούμε Γιάννη. Έλα τώρα μ' ακούς. Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου και θα μας ακούσει από το τηλέφωνο. Πάμε. Έλα Γιώργο. Έλα. Τώρα μ' ακούς. Ναι, 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 ναι. Εντάξει έγινε. Λοιπόν είπε για το Μάρτινς ότι θέλει να πάει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι, έτσι είπε με στη δήλωσή του όταν οι Άραβες έκαψαν πως έχει κλείσει την Αλ-Ναζάρ. Ναι, εσύ πιστεύεις ότι θα μπορέσει να πιάσει και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν μπορείς να πιάσει. Ξέρω τι είπε. Δεν παρουσίασε και τίποτα με τον Ολυμπιακό και στην Ευρώπη το προχώρησε τότε που είχε το Ποντένσι που έπαιζε στον Ασβέστη και με κάτι άλλους παίχτες που είχαν μια ικανότητα. Αλλά και πάλι την Arsenal την πήρε με πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ευρώπη δεν παρουσίασε και τίποτα. Τώρα εδώ για Ελλάδα, για Λαμία, Πανετολικό και κάτι επαρχιακές ομάδες ας πούμε, εντάξει. Παραπέρα δεν βλέπω εγώ να έχει παρουσιάσει κάτι. Αν εξαίρεσαι το 5-1 που φάγαμε στο ΆΚΑ στα, πώς το λένε, στα play-off. Μάλιστα. Δεν βλέπω εγώ να έχει παρουσιάσει τίποτα, γιατί και η ΑΕΚ ήταν κουμπάτια τότε. Και με τον Παναθηναϊκό πέρσι έχασε. Και από τον ΠΑΟ καπάνω στο play-off έφαγε 2-0. Τώρα για την Ευρώπη, εντάξει, κάποιες προσπάθειες γίνηκανε. Αλλά εκεί που εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ ήταν στο Champions League με την Πόρτο, τα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Και αυτή τη γαλλικιά την ομάδα την πήρε με τον Χασάρ στο 90 φεύγα. Από εκεί και πέρα εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόταση από αγγλικό σύλλογο για να πήρε στην Αλφαθλική. Α, για να τον πάει ο Μαρινάκης εκεί πως το λένε στην Νότιγχαμ Φόρεστ, εντάξει, αυτό πάρα πολύ μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για την ΑΕΚ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Αν θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε στον πόντο. Ο Παναθηναϊκός θα βγάλει εγωισμό, θα βγάλει πάθος. Θα μπορέσει να κάνει ό,τι χάνει για να μην χάσει και αν μπορέσει να κερδίσει. Τώρα αυτά τα ντέρπι είναι όπως τα λες, είναι ανυπολόγιστα. Δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει. Έτσι. Όσο για τον Ολυμπιακό στην Κρήτη στο Ηράκλειο, το βλέπω να περνάει με τον Κλάντεμπεργκ. Αυτά Γιώργο. Για καλά. Για καλά. Για καλά. Έχετε διαβάσει το πρωί εκείνη τη κακομοίρα με αυτή την ιστορία στο θέατρο Τζένι Καρέζη που δίνει τις παραστάσεις του ο Ζαβαλίκος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα με αυτά που γράφουν τα sites, η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη μαζί με δύο σβερκάτους νέους πήγαν στο θέατρο και εκεί λέει διέκοψαν την παράσταση, η οποία όμως μετά συνεχίστηκε με την επέμβαση του κόσμου, των θεατών που ήταν στο θέατρο. Διάβασα πριν από λίγο μια δήλωση του ενός από τους συνοδούς τη Σταμάτη, ο οποίος λέει ότι πήγαμε στο θέατρο, μας είπε Σταμάτη να πάμε στο θέατρο, που εγώ λέει δεν πάω θέατρο, αλλά με είπε Σταμάτη να πάμε για να δούμε την παράσταση. Καθίσαμε και όσο προχωρούσε η ιστορία με τον κύριο Ζαβαλίκο,
ήταν όλα ακαταλαβίστικα. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Πολύ άσχημη παράσταση. Και μας λέει στα μάτια, πάμε πάνω στο πάλκο. Πήγαμε στο πάλκο για ένα και μόνο λόγο. Να ζητήσουμε, λέει, τα λεφτά μας πίσω, επειδή η παράσταση ήταν πολύ άσχημη. Είναι αυτό που λέμε, τα λεφτά μας πίσω, ωραία, χασάπι! Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Καλά, θα σας έσκω από Βουκουρέστη, τι γίνεται. Καλώς τον. Τι γίνεται, μια χαρά. Τα προγνωστικά μου θα ήθελα να πω για το Σαββατοκύριακο και να κλείσω έτσι γρήγορα. Να μου πεις και εσύ τι πιστεύεις. Πιστεύω ότι από αυτήν την αγωνιστική, αν δεν υπάρξουν και εκπλήξεις στο μέλλον, θα ψιλοκριθεί το πρωτάθλημα. Βλέπω γκέλα και για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό να κερδίζει και πλέον να απομακρύνεται με κάποιους βαθμούς. Εσύ τι βλέπεις για αυτά? Συνέχεια, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Οκ. Και κάτι για το τέτοιο, για μια πλάκα για που μιλούσαμε για σκάουτερ και ότι άνοιξαν καινούργιες αγορές, έτσι αστειευόμενος. Εσύ, Γεωργίου, έχεις τον καλύτερο σκάουτερ και δεν τον έχεις πάρει χαμπάρι ποιος είναι. Για λέγει. Κάπου προς τα Εμμυράτα είναι. Δεν βάζεις εκεί την κόρη σου να ψήσει, να ανοίξει τίποτα τουριστικά, άκου, να φέρει κανένα φύγη. Άκου τι μου είπε, άκου τι μου είπε. Και τι είπε, τι σου είπε. Ρε παιδί μου, αυτό αξίζει να το πούμε στον κόσμο. Πες. Είναι στο Ντουμπάι, στο ξενοδοχείο Four Seasons και πήγε ένας Έλληνας εκεί, προπονητής. Ναι. Και πήγε στο ξενοδοχείο μαζί με ένα φίλο του να πιει καφέ. Ήπιαν ένα καπουτσίνο και ένα σπρεδάκι. Εσπρεσάκι, μικρό. Ναι. Και πάει αυτό στην κόρη μου και τη λέει, μα δεσποινής μου, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Ξέρει πόσα πληρώσαμε. Ξέρω, λέει η κόρη μου. 35 ευρώ. Για ένα καπουτσίνο και για ένα εσπρεσάκι. 35 ευρώ, ρε. Κοίτα, στα... Κοίτα, αν και θα, επειδή έχω πάει, έχω κάνει μήνα του μέλητος εκεί, ναι. Έχει δύο φάσεις. Ότι άμα θες τα λούσα είναι πανάκριβα, αλλά είναι και φτηνά τα normal, παιδί μου, τώρα φασφοντάδικα. Και αυτά είναι normal γιατί δεν έχουν βάλει φορολογία. Δεν είχανε τότε. Ναι, τώρα ναι. Έχουνε πλέον. Ήταν όλα φορολόγητα πλέον. Εντάξει. Ναι, έχουνε φορολογία, όχι σοβαρά δηλαδή, το φασφοντάδικο είναι σαν τιμές normal. Πες μου ρε τη δικιά σου εκεί. Να φέρει κανέναν τάχα μου, έλα άνοιξε τουριστικά εκεί Αθήνα, ανοίξει και Μύκονο και σιγά σιγά λαού λαού να του το φέρεις. να πάρει και ποιος μονεβανσιώτης τώρα και ποιος τέτοιο. Και με 10-20 εκατομμύρια δεν, αυτοί τα έχουν για πέταμα. Μα άμα σου λέει ότι το φθηνότερο αμάξι είναι η Bentley, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κοίτα, είναι άλλο επίπεδο, ναι, και το αστείο, ξέρεις ποιο είναι αυτό να σου πω για τα αμάξι και να τρελαθείς. Καλά, εκεί σου λέω, οι δρόμοι είναι σαν τη Φόρμουλα 1, είναι 7 λωρίδες και τέτοιο. Αλλά η φάση ξέρεις ποια είναι, ότι εκεί σέβονται τον κώδικα, αυτό που λέγεται, της οδήγησης. Ναι. Κώδικα... Το κωδικό. Ναι. Το κώδικα πληροφορίας. Ναι. Και το αστείο είναι ότι έχει τα αμάξια, δηλαδή πήγα στο αεροδρόμιο, με πήρε βράδυ να έχουμε πάει με τη γυναίκα μου, να είναι άδειος ο δρόμος, Φόρμουλα 1, και να πηγαίνει με 90, με 100. Και του λέω, γιατί δεν πας πιο γρήγορα. Λέει, ο κώδικας έτσι είναι. Και να έχεις τώρα Φεράρι και τέτοιο, έβλεπες Φεράρι μέσα στα δρομάκια, στα δρομάκια πλέον, όχι έξω, στις συνοικίες, και να πηγαίνουν ό,τι λέει ο νόμος. Γιατί θεωρητικά ο νόμος σου λέει 30-40 χιλιόμετρα μέσα. Και να βλέπεις όλα αυτά τα τέρατα να τα πηγαίνουν με την. Τι με την πρώτη, με την. Με την μισή. Άσχετα. Άστι να πούει, άστα να πάνε. Οκ, τα λέγανε. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Μάριο με λένε, έχω ξανακαλέσει ναι. Την κουμπή, είχαμε ξαναμιλήσει. Ναι. Θα ήθελα να συζητήσουμε πιο πολύ για το κυριακάτικο ντέρμπι. Ναι. Και να μου πεις αν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη σου πάντα, να πιέσει ψηλά ή να δώσει χώρο στην ΑΕΚ ώστε να τη χτυπήσει μετά στην κόντρα. Κατά τη γνώμη μου είναι να δώσει χώρο στην ΑΕΚ. Πρώτον γιατί η ΑΕΚ επιθετικά είναι καλή. Ναι. Έτσι. Και δεύτερον γιατί η ΑΕΚ αμυντικά τρώει πολλές πάσεις στην πλάτη και γίνεται τρύπια. Ναι. Οπότε, αν φυλάς τον κόλο σου και βγαίνεις στην κόντρα ξαφνικά με κάθετες μεγάλες μπαλιές, μπορεί να κάνεις τη ζημιά.
Αλλά το θέμα είναι ότι και εσύ πίσω θα κινδυνεύσει, γιατί η ΑΕΚ σκοράρει. Ναι, ναι. Έλα. Εγώ πιστεύω πιο πολύ θα πρέπει να πέσει βάρος σε αυτόν που θα είναι πάνω στο Μίτογλου. Το center forward δηλαδή. Ναι. Μ' ακούς? Επειδή το Μίτογλου το θεωρείς, ας πούμε... Ναι, είναι βαρύς. Επειδή είναι βαρύς. Ναι, ναι. Επειδή είναι βαρύς και θεωρώ πως για μένα πρέπει να ξεκινήσει ο Καρλίτος και όχι ο Μακέντα. Κοίταξε, ο Μακέντα είναι φορμαρισμένος με συνεχόμενα γκολ. Μπορεί, ναι. Μπορεί να το πεις μείνει στον πάγκο. Επειδή τον είδα λίγο κάπως κουρασμένο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και από ό,τι άκουσα ο Καρλίτος έχει μπει σε προπονήσεις κανονικά. Ναι, μπήκε. Ναι. Και τον θεωρώ ότι πιο γρήγορα θα τρέξει την κόντρα. Είναι πιο γρήγορος από τον Μακέντα. Mm-hmm. Και πιο ευκίνητος θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά ο Καρλίτος. Ξέρεις τι γίνεται, ο Καρλίτος είναι καλός στον ανοιχτό χώρο. Ναι, στον κλειστό χώρο κάπου θα κυκλώνει. Αντίθετα, ναι, το Μακέντα στον κλειστό χώρο το νιώθει ο αντίπαλος. Είναι πιο κορμί, ναι. Καταλάβες. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, Γιώργο. Βεβαίως, έλα, πάμε. Έλα, τι γίνεται, καλά. Καλά. Έλα, Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, καταρχάς θα σου πω το τραγούδι που τις προάλλες δεν το άκουσες. Να σου το πω λίγο. Αν μπορείς να το βγάλεις. Νομίζω το βάλαμε. Όχι, δεν το είχα, αφού δεν το έχεις ακούσει. Δεν το έχεις ακούσει. Για πες. Από Blake Shelton το τέτοιο, το God's Country. Πού το έχεις βάλει? Bob Shelton. Blake Shelton. Δεν ακούω τι λες. Blake Shelton. Μάλιστα. Ναι. Έγινε άλλο. Τώρα, τι να πω άλλο, τι να πω. Την Κυριακή είπαμε, θα έρθει ο Γιουργάκης με το μαχαίρι και θα κόψουμε την νίκη ένα. Θα κόψουμε την νίκη στα δύο. Τι να πω από εκεί και πέρα. Εγώ το βλέπω το μάτς Γιώργο Χ, να μην σου πω διπλό. Πλάκα κάνω, έτσι. Να ξέρεις. Ξέρω τώρα, δεν θα κάνεις πλάκα. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, Γιώργο. Δεν ξέρω. Δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Εγώ ακούω τώρα πάλι σου λέει επιστροφή Γιωργάκη. Γιωργάκη Σαββίδη στην ομάδα. Τι να μας πει τώρα, εντάξει, δεν σου λέω, δεν. Μεγάλη απογοήτευση και σου λέω θα χειροτερέψει αυτό ακόμα χειρότερα και με το θέμα του γηπέδου. Όταν έρθει ο προσκήνιο το θέμα του γηπέδου, θα κλάψουν μανούλες. Τώρα έχει αρχίσει μία άλλη ιστορία. Ναι. Ποια? Ναι. Αρχίζουν πολλοί παουζίδες, ναι, και αναπολούν τον Γκαρσία. Ναι. Η λύση για μένα από εδώ και πέρα είναι, στο είχα πει και τις προάλλες, είναι μπας και καταφέρει τουλάχιστον αυτό ο Λουτσέσκου να αρχίσει να παίρνει τίποτα παίκτες από τη δεύτερη ομάδα. Γιατί με αυτούς που έχουμε τώρα, Γιώργο, προκοπή δεν γίνεται. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου σε αυτό που λέω. Να παίρνει τουλάχιστον πιτσιρικά, να αρχίσει να βάζει πιτσιρικά. Δεν διαφωνώ. Έγινε με αυτούς τους παίκτες τώρα που έχουμε, δεν γίνεται. Δεν το βλέπουν, δεν γίνεται. Δεν προχωράει το πράγμα. Πού είστε με τη Λάρισα? Με τη Λάρισα κοντέψαμε πάλι να χάσουμε. Τι να το κάνω εγώ το έπαιξε και το χίλια ήττα είναι για μένα. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Ας αρχίσει να βάζει νέος, να δούμε κάτι καινούργιο. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Σε ακούμε, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, ήθελα να κάνω σε δύο ερωτήσεις, έτσι, ναι, επειδή οι ηλικίες μας είναι κοντά. Πρώτον, διαχρονικά, ποιες θεωρείτε τις καλύτερες 10 ομάδες σε Ευρώπη, λαμβάνεις υπόψη και την πορεία τους πρωταθλήματα και κύπελλά τους, αλλά και στην Ευρώπη. Εγώ θα σου πω ποιες είναι καλύτερες, θα σου πω τα μεγαλύτερα κλαμπ. Ναι. Νούμερο ένα Ρεάλ. Ναι. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανένας. Συμφωνούμε, ναι. Κανένας. Ναι. Από εκεί βέβαια υπάρχουν άλλα 4-5 κλαμπ. Είναι η Μπάγκερ. Υπάρχουν άλλα 4-5 μεγάλα κλαμπ. Ναι, τώρα δεν ακούω. Στην, ναι, ιστορία, ναι, έτσι. Ναι. Είναι η Μπάγκερ. Ναι. Είναι η Μίλαν, άσχετα, ναι, αν έχει καταντήσει Παναθηναϊκό. Ακόμα, διαχρονικά λέμε. Ναι, διαχρονικά. Είναι η Γιουβέντους. Ναι. Είναι η Λίβερπουλ. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια, λόγω Μέση, Ινιέστα, Τσάβη, Ροναλντίνο κτλ., έχει κάνει μπούκα και η Μπαρσελόνα. Ναι. Για άλλες τέσσερις, ας πούμε, εγώ προσωπικά λέω τώρα, θα βάζα από την Ιταλία την Ίντερ,
από την Αγγλία τη Μάντσεστερ. Όχι, δεν βάζω ούτε. Και τον Άγιαξ από την Ολλανδία και την Μπενφίκα. Διότι αν λάβουμε υπόψη δεκαετία του 60 ήταν η καλύτερη ομάδα. Είχε πάρει και δύο ευρωπαϊκά. Τα πρώτα δύο, ναι, 69-62, Μπορεάλ και από Βαρσελόνα. Με την ίδια λογική που άμεσα και την Πόρτο που είχε πάρει και αυτή. Ναι, δεν είμαι τώρα. Αν πήγαινε 15, θα βάζα και την Πόρτο μέσα. Ναι, αλλά δεν είναι στην κλάση τώρα αυτό που είπα. Ναι, κόπηκε. Λέω, δεν είμαι στην κλάση αυτέ οι ομάδε που λε, στην κλάση των 5 που προαναφέραμε. Ναι. Είναι πιο χαμηλά. Μας ακούτε? Έλα, μας ακούς τώρα? Ναι. Τώρα μας ακούς? Τι έγινε, γεια. Ξαναπάρε. Ναι. Έλα. Δεν μας ακούς, φίλε. Ξαναπάρε. Τι κάνεις? Έλα. Λοιπόν, Παουτζής. Ναι. Κραμμένος. Ναι. Και... σκέφτομαι τι είναι το μέλλον της ομάδας, ας πούμε. Ο Σαββίδης κάπου έχει πετάξει λευκή πετσέτα που λες και εσύ. Ναι. Σε ακούμε, συνέχισε. Ναι. Ήταν απογοήτευση, δηλαδή και με τη Λάρισα και τα τελευταία τρία παιχνίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή όντως ο Παυλάρας είδε ότι το σύστημα δεν τον έβγαζε, έβγαλε τρία μπακ και προχώρησε μπροστά, ας πούμε. Ο Λουτσέσκου γιατί δεν τα αλλάζει αυτό, δεν το βγάζει το σύστημα που παίζει. Ο Λουτσέσκου μάλιστα πάλι όλους αυτούς που είχε όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα, οι οποίοι όμως έχουν γεράσει κατά τρία χρόνια, ήταν που ήταν τότε μεγάλοι, τώρα παραγέρασαν. Μα κάπου διάβαζα ότι το ένας χρόνος πάνω από τα 30 είναι τρία χρόνια. Βέβαια. Ξέρεις κάτι, εμένα ο ΠΑΟΚ με απογοήτευσε, ήταν κάτι που δεν το περίμενα στο παιχνίδι που έχασε μέσα στην Τούμπα. Ναι. Από την Κοπεχάγη. Ναι. Ήμουνα στην Κοπεχάγη μέσα και εντάξει, αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας και εκεί μπορέσαμε και παίξαμε λίγο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι νύλα. Εδώ πέρα. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Εδώ με την Κοπεχάγη, επειδή μου απογοητεύτηκα πολύ. Μια ιστορία να μην μπαίνουμε στην περιοχή, να μου ασουτάρει. Ναι, τίποτα. Τίποτα. Και να δέχεται την κόντρα. Στην κόντρα εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γιατί είσαι αργή ομάδα, έτσι. Ακριβώς. Και από την άλλη τρελαίνομαι γιατί δεν βάζεις τους πιτσιρικάδες. Αυτό είπε και ο προηγούμενος. Ναι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, ο Κούτσιας ή ο άλλος ο πιτσιρικάς που παίζει, βάλ τους μέσα. Δηλαδή, πόσο χειρότερη είναι από τον Άγκμπομ, δηλαδή. Βρας είναι και χειρότερη. Βάλ τους και ψήσ' τους. Γιατί είναι... Άγκμπομ δώσ' το. Αφού τώρα, όπως... τα Χριστούγεννα, με, τα Γενάρης, με 10 βαθμούς πίσω και με κυνηγάς δύο ομάδες, όχι μία. Με 10 βαθμούς πίσω. Το πρωτάθλημα έχει πετάξει πια. Βέβαια, λογικά και δεν μιλάμε έχει. Πάντα για πρωτάθλημα. Δηλαδή έγινα παγκοσμίως από τον πατέρα μου, ας πούμε, που έπαιζε με, έβλεπε Κούθα και Φουντουκίδη και όλους αυτούς. Ναι. Αλλά είχαν πάντοτε ο ΠΑΟΚ είχε ένα τσαμπουκά. Εντάξει, μπορεί να μην έβγαινε πρωταθλήματα, αλλά έβγαζε ένα τσαμπουκά, έβγαζε μια δύναμη, ο έβγαζε ένα πάθος. Αυτό και... έχει φύγει. Άκουσε με, ο τσαμπουκάς και τον πάθος έχει μείνει μόνο στον κόσμο. Ακριβώς, ναι. Καταλάβες. Οι παίκτες τώρα ποιος να κάνει τσαμπουκά. Θα μου πεις άμα παίρνεις λεγεωνάριο συνέχεια, ας πούμε τι τσαμπουκά να σου κάνει. Δηλαδή, Σίντλεϊ και κάτι άλλα αποβράσματα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ΠΑΟΚ. Τι να καταλάβουν αυτοί από ΠΑΟΚ. Μα το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Και στον Ολυμπιακό, σε κάποιους παίκτες, και στον Παναθηναϊκό. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Άσε και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά. Δηλαδή με τη Λιβαδιά να χάσει. Έχασε. Ναι, έχασε. Λέω σε ένα φίλο μου εδώ πέρα στην Βασιλεία, πάω να φάω σουβλάκια στη Λιβαδιά. Τι χαρά σου. Απίστευτο. Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Για χαρά. Ευχαριστούμε Έλα. Πολύ. Για χαρά. Κι εγώ, γεια. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε. Α, είχαμε διακόψει την επικοινωνία, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα με ακούς. Λοιπόν, ναι, είχατε πει μετά για την Πόρτο, ας πούμε, που μπορούσε να βάλει κάποιο τέτοιο χρόνια. Αυτές οι ομάδες που λέει τώρα, η Μπενφίκα, Πόρτο κτλ. Ναι. Δεν είναι τις κλάσεις των πέντε ομάδων έξω που προαναφέραμε. Ναι, αλλά η Μπενφίκα έχει, αν το πάρουμε και λίγο σε επίπεδο πρωταθλημάτων, είναι στην Πορτογαλία πρώτη. Παρόλο εγώ που είμαι τη Πόρτο παδός, είναι αλήθεια αυτή. Έτσι είναι. Δεν είμαι πάνω στην Πορτογαλία, έχει πρωταθλήματα, αλλά δεν είναι στην κλάση αυτή.
Ναι, όμως, μη ξέχνατε, δεκαετία του 60 πήρε δύο φορές. Το βιολί σου, το βιολί σου, όμως. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Έχει χάσει με την Ίντερ, με την Μίλαν, με την United και άλλα τρία στην δεκαετία. Μάλιστα. Λέμε διαχρονικά, δεν λέμε. Ναι, 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 τελευταία 15 χρόνια. Και η Τσέλσι είναι καλύτερη από την Μπενφίκα, θεωρητικά. Με το ίδιο σκεπτικό. Καλύτερη, ναι. Με το ίδιο σκεπτικό, έχει κανένα σχέση η Μπενφίκα με τον Άγιαξ. Όχι, ο Άγιαξ. Που ο Άγιαξ τα έχει δώσει όλα. Τα έχει δώσει όλα. Ναι, και προφανώς δεν έχω να πω γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι και η δεκαετία 60 επειδή. Με άκουσε με, άκουσε με. Σαν κλαμπ, σαν οργάνωση, σαν σοβαρότητα, σαν πρεστή. Δεν είναι η Μπενφίκα, η Πόρτο, ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ τι έχει. Βγάζει παιχτά και τα πουλάκια μα στην ειδή. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Όχι, είναι ώρα που θα η Μπενφίκα τι κάνει. Βάζει 7 κόρτα στη Μπελενέση να μην πει με 7 παίχτε. Ναι, ναι. Και ένα ακόμη μια έτσι ερώτηση. Επειδή ασχολείστε πολύ με τη μουσική, κιθαρίστες καλύτερους πες ποιους θεωρείτε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Όλοι οι καλοί είναι. Έστω μερικούς πέστε, ας πούμε. Όλοι οι καλοί είναι. Όλοι οι καλοί είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος έτσι που. Όλοι, όλοι μου αρέσουν. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Γιατί υπάρχει και ο Έρικ Κλάπτον, υπήρχε και ο Τζίμι Χέντρικ και υπήρχε και ο. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Θα δικήσουμε κάποιους. Έγινε, δε φίλε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έλα. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα Γιώργο, Βασίλη Βελίσια. Έλα Βασίλη. Τι κάνεις. Καλά. Θέλω να πω, με δέασε, περνά από το φίλο που πήρε τηλέφωνο από το που κουρέστη, που το λέει Τσαουσέσκου, πώς λέει. Ναι. Και λέει για την κόρη σου, καλή ώρα εκεί που είναι, για το Ντουμπάι. Τι είπε για τις ταχύτητες και αυτά. Εγώ όταν είχα πάει κάτω το 17, έκανα αρκετές μέρες που πήγαινε τα παιδιά μου εκεί. Γύρισα με το γιο μου και από Ντάμπι πήγαμε και ιστορίες και σε άλλα μέρη. Η κλίση, όταν περάσεις κάνεις παράβαση, εντός 2-3 λεπτών έρχεται στο κινητό σου. Ξέρεις γιατί. Γιατί τους έχω τοποθετήσει. Όχι, αυτό το είδα. Εμένα μου το λέει η κόρη μου. Παπά, έχει ταμπέλες. Άκουσε με, άκουσε με. Ένα Nissan με δίκτυο πορεία. Εδώ 2000, 2000. Η κλίση έρχεται στο κινητό σου, διότι σου δίνουν μια ταυτότητα, ένα δίπλωμα, το οποίο μπαίνει με στο κινητό. Και ξέρουν πού είσαι και τι γίνεται. Παιδί μου το έχω ζήσει, του λέω. Με τα μάτια μου το είδα. Του είχε κλείσει το κινητό, τρελάθηκα. Δεν μου τόσο μπροστά η άνθρωπα, του είχε κάμερες ιστορίες. Και κάτι άλλο, αυτό είχε πάει λίγα μίλιο ταξίδι, άρα που θα ζήσει πολλά χρόνια να ευτυχισμένο, δεν ξέρω αν το έχει προλάβει. Τα τελευταία χρόνια μπορεί αυτό να το κοιτάξει και η κόρη σου, αν θέλει να ρωτήσει, εμά. Λόγω τη μεγάλη θερμοκρασία που αναπτύσσουν εκεί οι δρόμοι εντός πόλεως, έχουν αλλάξει την άσφαλτο κάτω με ένα ειδικό κράμα για να μην ανεβάζει θερμοκρασίες. Γιατί τις έκανε τα λάστιχα. Άκου. Η καλύτερη άσφαλτο στον κόσμο βγαίνει στο Ντουμπάι. Η άσφαλτος, ο καλύτερος δρόμος νομίζω στην Ελλάδα από θέμα οδοστόματος, ασφάλτου, κλίσεων είναι η Αττική Οδός. Η Αττική Οδός ολόκληρη, η άσφαλτος έχει έρθει από το Ντουμπάι. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι μου είχε πει ο γιος μου ότι εκείνα τα χρόνια εκεί πέρα που ήταν εκεί πέρα στην Παλκά κάποια χρόνια, ότι αλλάξανε και του τάπητε κάτω, γιατί σκάγανε τα λάστιχα. Και χθες μου είπε κάτι άλλο. Χθες γιορτάσαμε τα 50 χρόνια του κράτους. Τα 50 χρόνια. Και είχατε λέει φοβερές εκδηλώσεις και τα λοιπά. Εκεί δεν γίνονται εκλογές, υπάρχει ένα σε ήχη. Έχει πάει καμιά φορά, Γιώργο. Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ. Όχι, δεν πρέπει να πιέζει κάποια στιγμή να πα. Όχι, να πα για τι τιμέ που σου είπε, όντω δηλαδή υπάρχει α πούμε και φτηνό φαγητό. Αλλά εντάξει, εγώ που με τα παιδιά πήγαινα, ήταν ακριβά. Δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα, πολύ ακριβά, όχι ακριβά. Δηλαδή έκανα σα πλέον γύρω στου 8 μέρες κάτω, μου πήγαμε 3.500 ευρώ. Λοιπόν, δεν θα ξαναπληρώσουν την πλευρά που δεν έξω. Καλό φάγο δεν έχει. Ξέρεις, εσύ με το αλκοόλ δεν έχει ιδιαίτερη σχέση. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Αλκοόλ έχει μόνο σε ξενοδοχεία, που δεν άλλου θα μα πει. Ναι, δηλαδή, το ξέρω. Τρως κρέατα, ψάρια, κάρτα και μπάπτη είναι εξαιρετικά, α πούμε. Και νερό ή κοκακόλα, δεν έχει. Μόνο τα τουριστικά τους. Μόνο τα τουριστικά σου μπορεί να πεις αλκοόλ. Βασίλη. Εκεί που είχα πάει εγώ ήταν, γύρισα, θυμάμαι, Μεγάλη Τρίτη, γύρισα. Μπήρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Βάλε μου και ένα καλό που ξέρεις. Έγινε, για καλά. Αγαπώ, γεια σου, φίλε μου. Έλα. Γεια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος από Πειραιά. Πρώτη φορά μιλάμε στο καινούριο σταθμό. Γεια σου, Νικόλα. Καλή αρχή. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω καθόλου για το κομμάτι του Ντουμπάι, αλλά έπεσες και σε άλλη περίπτωση που ζούσα και εγώ 2,5 χρόνια ναι. Στο Ντουμπάι και γύρισα πριν 2 χρόνια. Πολλοί λένε για κράτος φουλ δικτατορικό και τα λοιπά, όλα αυτά τα κούβερε σε εκεί πέρα, το ότι δεν μπορώ να παυτώσω την κοπέλα μου στον δρόμο, δεν
θεωρώ ότι είναι κακό, ή το ότι δεν μπορώ να απλώσω τη σοβρακοφανέλα μου μπροστά στο κτίριο και πρέπει να την απλώσω στον ακάλυπτο, επίσης δεν το θεωρώ παράλογο. Εντάξει, έχουν λίγα θέματα με το αλκοόλ και το χοιρινό, αλλά πλέον υπάρχουν κάποια καταστήματα που τα βρίσκεις και αυτά. Όπως και να έχει. Εγώ ρώτησα τη Σταβούλα, τη λέω Σταβούλα, από ασφάλεια, πώς πάμε εκεί. Κάνει το χέρι της, τα δάχτυλά της σε στυλ όμικρον και μου λέει έτσι, δηλαδή μηδέν. Μηδέν μου λέει, δεν υπάρχει καμία εγκληματικότητα. Ναι, μα φαντάσου ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εγώ είχα ένα σκύλο κάτω και πήγε να σταματούσα τώρα σε σούπερ μάρκετ και σε κακή περιοχή υποτίθεται, στο Αλκαράμα και στο Ντέιρα, θα τα ξέρει η κόρη σου τέλος πάντων κτλ. Είναι το παλιό Ντουμπάι ουσιαστικά και το άφηνα το αυτοκίνητο με το κλιματισμό μέσα και το σκύλο. Δεν έκλεινα ασφάλειες για να δουλεύει μηχανή, κατάλαβε. Ναι. Όπως μου είχε κάνει εντύπωση ότι βενζίνη όταν βάζεις δεν την κλείνεις τη μηχανή. Με ανοιχτή τη μηχανή στο βενζινάδικο σου βάζουν βενζίνη. Μάλιστα. Θυμάσαι το νόμισμα του Ντουμπάι. Ντίρχαμ. Ήταν τότε έτσι. 4-1. Και τώρα 4-1 είναι που το πιστεύω. 4-1. Α, μια στα καλά ήταν 6-1 πριν 4-5 χρόνια που πήγαινες και ένιωθες βασιλιάς. Γενικά τρως φθηνά, λίγο προσοχή με τους ταξιτζίδες γενικά γιατί ρουφάνε ουίσκια πολύ και οδηγούν και μπορεί να το πιάσει. Μου έχει πετύχει ένας Γιώργο να με πηγαίνει από αεροδρόμιο Ντουμπάι, στορκίζομαι, το θυμάμαι σαν τώρα, για να μου κάνει πλάκα, οδήγησε με το πόδι του. Έστειπε το τιμόνι με το πόδι του, ένας συνδόστη ήτανε. Εντάξει, όλα καλά, τα καλύτερα της εύχομαι, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά φίλε, για καλά. Έλα φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα Γιώργο, Αλέξη Παναθηναϊκός, ε. Έλα Αλέξη. Έλα, εδώ σε θέλω τώρα, ε. Μακέντα ή Καρλίτος. Άμπε Μπαμπλό. Φίλε, εντάξει τώρα, έλα στη θέση του Γιωβάνοβιτς, έτσι. Αυτό σκεφτόμουν, άντε να είμαστε στη θέση του Γιωβάνοβιτς. Κοίταξε Γιώργο, ο Μακέντα τώρα δεν ήταν έτοιμος στην αρχή. Τώρα έχει βρει τα πατήματα, κάνει γκολ. Τώρα, κοίταξε. Ο άλλος έμεινε κάποια παιχνίδια λίγο έξω. Υπάρχει και φόρμα για τον Μακέντα. Υπάρχει και εύνοια. Φαίνεται, έχει ευνιούλα. Όχι, έχει κάνει και καλά, έκανε καλά γκολ. Αυτό λέω, ρε αγόρι μου. Πέρα από ικανότητα θες και εύνοια, ειδικά ο σκόρερ. Ναι. Μέχρι τώρα είναι ο Γιωβάνοβιτς για μένα. Απλά ρε φίλε, να πω για το παιχνίδι δύο λόγια, να μου πεις και εσύ πώς το βλέπεις. Γιατί και πολύ δική μου, εντάξει είναι δύσκολο. Δεν πρέπει να βάλει και τους δύο. Μην κάνει το λάθος και βάλει και τους δύο. Δηλαδή στον Καρλίτος που σου έχω πει πρέπει να παίζει κορφή. Εντάξει, όταν κουραστεί ο Μακέντα πρέπει να του μοιράζει τα παιχνίδια για μένα. Δηλαδή, αν βάλει και τους δύο, να βάλει τον Καρλίτο σε χαφ. Όχι, αυτό λέω. Μην βάλει και τους δύο. Δηλαδή τον Καρλίτος εγώ τον θέλω πάντα μπροστά. Κορφή, καταλαβες. Ναι. Πρέπει να τους μοιράζει τα παιχνίδια τώρα. Ποιος θα είναι κουρασμένος, στο Μακέντα τώρα έχει παίξει 2-3 παιχνίδια. Στο άλλο, στο επόμενο και με εσάς μετά με τον Απόλλωνα να βάλει τον Καρλίτος. Κάπως έτσι. Δηλαδή τώρα, επειδή είναι σε καλό ρυθμό ο Μακέντα, και εγώ θα ήθελα να βάλει τον Μακέντα. Έτσι το βλέπω. Τώρα θα δούμε. Κοίτα Γιώργο, για μένα πρέπει να σοβαρευτούνε, όπως έχω πει, δηλαδή να κρατήσουν τώρα λίγο αυτή την άνοδο. Όπως και με το Βόλο δεν είναι τίποτα σίγουρο, έτσι. Όλα είναι ανοιχτά, απλά δεν ξέρω τώρα με το 2-1 είναι όπως και στην Ευρώπη, δηλαδή με ένα 0 πάει παράταση ή περνάει ο Βόλος αν κερδίσει ένα 0. Περνάει ο Βόλος. Α, έχει μείνει το παλιό δηλαδή στο κύπελλο. Ναι. Α, έχει μείνει το παλιό στο κύπελλο, γι' αυτό δεν θυμάμαι. Βέβαια το παιχνίδι είναι ανοιχτό τώρα, τον γκολ που φάγανε, τζάμπα γκολ μωρέ. Και πήγε το παιχνίδι έτσι που κλείστηκε λίγο πίσω μετά. Γι' αυτό να παίξουν σοβαρά, για μένα με ψυχή πάλι να έχει μέταλλο η ομάδα, όπως πάντα στα ντέρμπι, και έχει καλή παράδοση και με την ΑΕΚ, σε όλα τα ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να έχει μικρή Τζόρτζ, αλλά πάει καλά στα ντέρμπι, έτσι. Εγώ πιστεύω πρέπει να έχει και τον Παλάσιος μέσα, γιατί έχει ανέβει ο Παλάσιος, δηλαδή θα αφήσει τον Βιτάλεξο. Για μένα τον Παλάσιος πρέπει να τον έχει μέσα. Έχει ανέβει, χώνεται τώρα, έχει βρει τα πατήματα. Και τον Αλεξανδρόπουλο έτσι λίγο πιο μπροστά. Είδες ο Αλεξανδρόπουλος πάλι, έτσι. Ο καλύτερος ήταν προχθές. Και τον Μαουρίσιο. Κοίτα, ο Μαουρίσιο μετά δεν ξέρω. Γιώργο, το παιχνίδι θα παιχτεί στο κέντρο. Έτσι, εκεί δηλαδή που υπερτερεί λίγο, πρέπει να δώσει βάρος στο κέντρο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι χωράει ο Μαουρίσιο αν βάλει τον Ισπανό. Δηλαδή, και να βάλει και τον Βηγιαφάνιες μέσα και τον Παλάσιος. Έτσι. Πίσω από τον Βηγιαφάνιες, δηλαδή πίσω από το Μακέντα ή τον Καρλίτος.
Θα παιχτεί στο κέντρο, εκεί δηλαδή πιστεύω θα παιχτεί. Και μετά εγώ φοβάμαι και εγώ και τη διαιτησία. Δηλαδή τώρα είδα ένα νούγκρο που φέρνουνε. Δεν ξέρω τι ρόλο βαλάει, επειδή και ο Τίγρης είναι στα κόλπα. Φοβάμαι, θέλω να δω τη διαιτησία. Έτσι. Αυτό πάλι. Δηλαδή πιστεύω η διαιτησία να παίξει καλά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς η διαιτησία γιατί μου στο πιάσω Μελισσανίδης. Εντάξει, επειδή είναι στα κόλπα τώρα με την ΕΠΟ Μελισσανίδης, ρε Γιώργο, αυτό λέω από αυτή την πλευρά. Κατάλαβες πιο πολύ και ο δικός μας δεν ασχολείται. Είναι τέτοιο, αλλά. Τώρα να δούμε, δηλαδή αυτό το παιχνίδι θα κρίνει πολλά γιατί ο Παναθηναϊκός, αν το πάρει, αν τύχει και το πάρει ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι, μετά έχει καλό πρόγραμμα, δηλαδή πιστεύω η ομάδα θα ανέβει κι άλλο. Δεν σου λέω τώρα ότι θα πάει για δεύτερο, είδες, εγώ σου είχα πει από την αρχή ότι θα είμαι ευχαριστημένος. Για να μπουν κάποιες βάσεις, αν θέλει ο Αλαφούζος του χρόνου να κάνει ομάδα για πρωτάθλημα, έτσι. Με αυτή την πλευρά το λέω. Τώρα θα δούμε. Πάντως η ΑΕΚ μετά την τελευταία ήττα, όλοι βγαίναν οι αεξίδες και λέγανε. Έχουμε τρία δύσκολα μάτς. Πρέπει να τα πάρουμε και τα τρία. Παίξαμε τα δύο, τα πήρανε. Απομένει το τρίτο. Θέλουν ναι, απλά έτσι όπως είναι και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι και ο λιός το πρωτάθλημα. Εγώ για μένα. Άλλο λέω. Θέλει και η ΑΕΚ το μας πολύ. Ναι, θέλει μας. Φιλό, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Εννοείται ότι θα είναι δύσκολο. Αλλά επειδή η ΑΕΚ υπερτερεί και στην άμυνα και λίγο στο κέντρο, έχει καλύτερη επίθεση λόγω Αραούχο. Πιστεύω και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή εκεί πρέπει να δώσει βάρος εκεί ο Γιωβάνοβιτς. Κατάλαβε τώρα να δούμε. Γιώργο, και για τον Γιαννακόπουλο ρε εσύ κάτι, γιατί δεν πρόλαβα προχτές. Ρε εσύ δεν πρέπει να αφήσει την ομάδα. Εγώ εντάξει δεν ασχολείσαι με μπάσκετ. Για μένα την ομάδα πρέπει να αφήσει γιατί είναι κατρακύλα. Δηλαδή να κάνει δυο προσθήκες καλές στον Παπαγιάννη. Δηλαδή ο Παπαγιάννης είναι παιχταράς. Εγώ διάβασα μια δήλωσή του, δεν ξαναγυρίζω. Ναι, βέβαια είναι, ναι, αλλά έχει συμμετοχές. Αυτό αν θέλει, έχει τον Αλβέρτ, δεν βγήκανε κάποιες μεταγραφές του Αλβέρτ του Διαμαντίδη. Να βοηθήσει με μια-δυο κινήσεις. Για μήπως ξεπεραστεί το θέμα το κορονοϊό και μπει πάλι, δηλαδή έχει τρέλα ο Δημήτρης. Αλλά δεν το πάει όπως ο πατέρας του και ο θείος, εννοείται. Εγώ τότε στη Θεσσαλονίκη ήμουν απάνω που βάλαν τον κόσμο όλο μέσα, ο Παύλος και ο Θανάσης, χώρια στις σκοπές, στις πίτες, τι κάνανε. Δεν τα ξεχνάνε οι άνθρωποι. Αυτό και ο Δημήτρης, πρέπει να κάνει αυτό και ο Δημήτρης, έχει τρέλα. Καταλαβες. Είναι βασικά αυτά. Έγινε, αγόρι μου, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Ηλιούπολη τη βλέπεις, ρε Τζορτζ. Ηλιούπολη. Ναι, θα κάνει τίποτα φέτος. Είναι καλός όμιλος, Κοίταξε εκεί η Λιούπολη με βασικά. Από εκεί πέρα ποιο να πάρει στη Μύκονο τελείωσε. Είναι η Επίδαυρος. Σαντορίν. Επίδαυρος που είναι το παιχνίδι τώρα, ναι. Ναι, εκεί είναι. Εκεί. Αν το πάρεις αυτό το παιχνίδι, καθάρισες. Ναι, παίζω. Ποιο έχεις από τη Λιούπολη, ρε Γιώργο Κολλητό. Είναι στην ομάδα, γιατί ξέρω στην ομάδα μέσα εκτός ο Τζάκο. Εντάξει, άσο Τζάκο. Εννοείται, αλλά είναι όλοι τα μέλη του, ξέρω κι εγώ τα παιδιά. Έχω και το γενικό αρχικό. Το Θανάση. Πού είναι η καθεταιρία. Το Θάνας. Α, τον άλλο λες, ναι, το πάνω, το Θέμη λες και το Θέμη. Ναι. Εντάξει, Τζόρτζ. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, ρε. Έλα, γεια, ρε. Καλή συνέχεια, γεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Μια χάρη θα ήθελα να σου πω, παρακαλώ. Πάμε. Ένα τραγουδάκι των Animals, το The Night. Το έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σου. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, Σταύρος Νέα Ιωνία, έχω μιλήσει και άλλη φορά. Γεια σου Σταύρο. Καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο για τις μουσικάρες που βάζεις. Έτσι να ξέχαστες. Πολύ ωραία, περνάει η ώρα ευχάριστα. Άλλο ήθελα να σου πω. Θα σου πω για το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Δεν μου καίγεται καρφί αν τα κερδίσει άκη ή όχι. Για ευνόητους λόγους το πρόβλημα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό πιστεύω. Λάθος, σωστό, αυτό πιστεύω. Ναι, η άποψή σου. Ναι, πιστεύω να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι, αυτό πιστεύω. Κάτι άλλο ήθελα να πω, γιατί σ' ακούω συνέχεια, δεν χάνω εκπομπή. Ναι. Και αν δεν ακούω, βάζω μετά στο Facebook, αν βάζω, ας πούμε, το Γεωργίου Σπίγκ και ακούω αποσπάσματα που έχω χάσει. Ναι. Για το θέμα της χρυσής μπάλας, Ρονάλντο, Μέση κτλ. Είπαμε πολλά. Ναι. Άλλο θέλω να σου πω. Είδα και χθες το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ. Θέλω να σου πω την άποψή μου πάλι, έτσι. Ο Ρονάλντο είναι τρομερός αθλητής. Τρομερός αθλητής. Αυτή είναι η γενική εικόνα, η γενική εντύπωση. Ναι, είναι αθλητής. Ο άλλος είναι μπαλαδόρος. Ο Μέση. Έτσι. Είναι μπαλαδόρος. Δεν είναι αθλητής τύπου Ρονάλντο. Δεν μπορεί να πιάσει τα στάνταρ του Ρονάλντο. Είτε από σωματοδομή, από πολλά πράγματα. Είναι όμως, θεωρώ εγώ, πιο τεχνίτης. Δηλαδή, χθες τον είδα στο 90, για τον Ρονάλντο σου λέω, στο 88-89, κλέβουν την μπάλα και φεύγει σε μια σπίτα, ας πούμε, και τρέξε 70 με μια ανάσα. Τρομερό πράγμα, δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα. Που δεν του κόψε την μπάλα, την έκοψε δεξιά στον άλλο, και πέρασε να χάσανε τον κολ, κάνανε το 4-2. Το πέναλτι το είδε, πώς είναι.
Ναι. Πώς το χτύπησε το είδες. Ναι. Πήρε φορά. Ναι. Η δύναμη ξεκίνησε από το γοφό του. Από το γοφό, ακριβώς. Στην μέση ακριβώς. Είναι τρομερός αθλητής. Δεν είναι όμως. Εντάξει, έχει προσποίηση με την μπάλα κάτω, θα περάσει το ένα πόδι από πάνω, δεξιά, αριστερά, θα μπερδέψει λίγο. Αλλά μέχρι εκεί. Ο άλλος είναι άλλου τύπου παίχτης, ας πούμε. Τώρα, αν πήρε δίκαια τη χρυσή μπάλα από το Λεβαντόφσκι, θα σου πω ότι εντάξει. Ο άλλος πήρε ένα Κόπα Αμέρικα, πήρε και ένα κύπελο. Ο Λεβα δεν έκανε τίποτα, ούτε στο Euro, ας πούμε. Εντάξει, με την διαπρέπεια, ας πούμε, στη Γερμανία. Στο Champions League πάλι δεν έκανε τίποτα με την Bayern. Αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Θεωρώ ότι μετά από 28 χρόνια που πήρε πρωτάθλημα Κόπα Αμέρικα η Αργεντινή, άξιζε ένα κλικ παραπάνω, έτσι. Όχι ότι ήταν τότε, άμα ήταν έτσι, αυτό με το Καντέ που πήρε Champions League. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Και κάτι άλλο, και εγώ, ανάμεσα στους παίχτες που λέμε και τα λοιπά, εγώ πιο πάνω από τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχω τον Ροναλντίνιο. Πολύ το λέω αυτό, δεν είσαι ο μόνος. Έτσι. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω εκείνο εκεί το γκολ που πέτυχε μέσα στη Τζέλσι με το σβήσιμο του τσιγάρου. Ναι. Και τρομάζω και ταχύτητα. Αυτό ήταν και πλησιάζω και το φαντάτο αθλητή. Πιστεύω ότι έχει ξεχαστεί λόγω αυτών που συνέβησαν τώρα τελευταία. Δεν ξεχάστηκε, ήταν η μικρή διάρκεια του. Ναι. Έφαγε το κεφάλι του μόνος. Ναι, ψιλοξεφούσκωσε λίγο εκεί πέρα με Μίλαν και τα λοιπά. Μετά ψιλοξεφούσκωσε. Αλλά σαν τεχνίτη πιο βιρτουόζος παίκτης και τα λοιπά, θεωρώ ότι ο Ροναλντίνιο ήταν ένα κλικ παραπάνω από τους δύο. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια σου. Έλα. Ναι, Γιώργο. Πάμε. Εγώ είμαι. Ναι. Μανιτού Πετράλωνα. Χα. Λοιπόν. Θέλω να πω το εξής, ότι κάποια φιλαράκια έτσι ακροατές αυτή την εβδομάδα παρατήρησαν, παιδί μου, κάποιοι έτσι πιο νέοι σε ηλικία που είναι. Δίχως να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, έτσι, εγώ δεν είναι ο σκοπός μου αυτός. Λοιπόν, αναφερθήκανε στη σύγχρονη μορφή του ποδοσφαίρου, ταχύτητες, δυνάμεις κλπ. Είπανε πώς είχε εξελιχθεί το ποδόσφαιρο. Η πραγματικότητα ήταν αυτή. Είναι πραγματικότητα, ναι, αυτό ακριβώς λέω. Απλά εγώ θέλω να κάνω έναν παραλληλισμό, επειδή με τη μουσική ασχολούμαι πιο πολύ και με το ποδόσφαιρο, αλλά με τη μουσική πιο πολύ. Λοιπόν, θέλω να κάνω έναν παραλληλισμό, ας πούμε, και να πω στα παλικάρια αυτά όλα, με όλη την καλή διάθεση που έχω, έτσι, ότι για όλα υπάρχει μία βάση. Δηλαδή, ότι όταν, ας πούμε, ακούμε εμείς Τζίμι Χέντριξ, Ρόλινγκ Στόουνς, Ερικ Κλάπτον, με διάφορες μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια κοινή βάση. Η κοινή βάση είναι η περίοδος που γίνανε αυτά και όλη η φάση γενικά στον κόσμο παγκοσμίως που τους επηρεάσανε για να τα βγάλουν. Λοιπόν, έτσι ακριβώς για μένα είναι και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να εντάξει, με μένω Μαραντόνα στην εποχή μας μπορεί να μαρκαριζόταν πιο σκληρά και πιο, ξέρω εγώ, να μην ήταν τόσο γρήγορο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η βάση του είναι η ουσία αυτού που βλέπουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να μην μπαίνουμε σε συγκρίσεις τέτοιες. Δηλαδή, θα πρέπει, ρε παιδί μου, να ευχαριστιόμαστε αυτό που ακούμε, αυτό που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, αυτό που ακούμε στη μουσική, χωρίς να βάζουμε μέσα πολλά επικλιπίδια, να στο πω έτσι. Έχει δίκιο. Αυτή είναι η άποψή μου, αν θέλεις, για να δουν και οι πιο νέοι, ας πούμε, έτσι ένα μαραντονικό παίξιμο στη μουσική, βάλε το Spectrum από Billy Cobham. Spectrum, Billy Cobham. Έγινε! Εντάξει, Γιώργο μου. Γεια χαρά, φίλε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Γιώργη. Έλα, εγώ. Καλησπέρα, τι κάνεις. Πού είσαι, ρε. Α, με γνώρισες. Καλά. Λεωνίδας. Το κατάλαβα. Λοιπόν, άκου, σήμερα δεν σε πήρα για ούτε Ολυμπιακό, ούτε πρόεδρο αυτό. Έμαθα ένα νέο καλό και δεν μπορεί να το ξέρεις. Και λέω κάτι να τον πάρω, άκουσα και τη μουσική. Για πες. Λοιπόν, Ιούνιο, αν δεν γίνει κάτι, δεν ακυρωθούν και δεν γίνουν διάφορα, έρχεται τον Μποναμάσα. Τι όδος κιθαρίσας, παιδί μου. Έρχεται, με την πάντα του. Εάν δεν σου λέει ακυρωθεί, είναι να έρθει ο Μποναμάσα. Σίγουρα το ξέρω και από το εξωτερικό το έχω μάθει. Και από κάποια site που διαβάζω που είναι να βγάλουμε κυκλοφορία. Από τους τελευταίους ομοϊκανών. Ναι. Εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα κάποια στιγμή, έβαλε στο Mayday από το Black Eyes.
Ναι. Αν και θεωρώ ότι το μόνιμο, το Black Eyes και το Rock and Roll Train είναι τα πιο ωραία του άλμπουμ αυτού. Τα πιο έτσι πιο αυτό. Καλό και το Mayday, δεν λέω. Αλλά τα άλλα δύο είναι λίγο πιο δυνατά. Αλλά οκ. Okay. Και λέω κάτσε από το πάνω, το πού δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα το, έχουμε, θα το ξέρω, έχουμε, γιατί... έχουμε κανένα αντιτοπλικό τουρκικό να πεθύσει τίποτα. Το μόνο που μπορώ να σου πω, ναι, έτσι on the record, γιατί τώρα μας ακούνε, είναι ότι δεν περνάει τίποτα από το άλλο. Από, ξέρεις, το, από το μεταναστευτικό. Έτσι, έτσι, τίποτα. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Έτσι, 18 μήνες τίποτα. Καλή συνέχεια, συνέχεια. Πάντως τόσα χρόνια τελευταία, ναι, τα ψάρια έχουν χορτάσει κολατσιό. Κοίταξε να δεις, εντάξει, όταν... όταν επιχειρείται μια κατάσταση, γιατί όλες τις φορές η καιρή δεν είναι πάντα καλή, λογικό είναι. Να φύγεις στο εξάρι, στο εφτάρι, πάνε να κάνεις κάτι, εδώ άλλα κι άλλα παθαίνουν τώρα οι φουσκωτές. Να μην λέμε πολλά, καταλαβαίνεις, γιατί μας ακούνε και πολύ. Λέω τι θα γίνει, σε ευχαριστώ πολύ. Συμπεριμένω Αθήνα, αγόρι μου. Έγινε, έγινε. Έγινε, έλα, γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα. Πολύ ωραίο είναι κομμάτι, είναι και του Eric Burton and the New Animals, η διασκευή που έχει κάνει στο δικό του κομμάτι, στο Don't Let Me Be Misunderstood. Το βάλαμε πρόσφατα. Το έχουμε βάλει πρόσφατα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίες διασκευές. Ωραία. Και ο Ken Hensley έχει κάνει ωραίες διασκευές στα τραγούδια. Τον είδε στον Burton στο μουσικό κουτί που γέρνει. Όχι, δεν τον είδα να πω την αλήθεια μου. Ξέρω ότι είναι ο αγαπημένος σας και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο στατικός βέβαια τραγουδιστής. Ναι, μόλις τον είδα, αμέσως γύρισα το κανάλι. Δεν μπορώ να το βλέπω. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ και εγώ να βλέπω τον Coverdale, δεν και άλλους. Δεν μπορώ, ναι. Και συγγυρίζουν ο χειρότερος από όλους βέβαια ο Turner, ο John Lynn Turner, το Rainbow ο παλιός. Ο οποίος φοράει ακριβώς τα ίδια που φορούσε το 81, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 25 χρονών και είναι 70. Φοβορά και κάτι αυτά τα γάντια που είναι κομμένα στην άκρη που βγαίνουν τα δάχτυλα έξω. Το ανολέψει έναν 70άρι, ας πούμε, να φοράει. Με κάτι νύχια έτσι να πω. Με κάτι νύχια έτσι, ναι, και τρελαίνε. 70 είναι τρομερό, ας πούμε. Δεν ξέρω, νομίζουν ότι δεν γεράσανε. Φορούγανε περούκα από τότε, δηλαδή. Λέγανε ότι αυτό ήταν φαλακρό από τότε, όπως και ο Blackmore, ας πούμε. Ναι, ναι. Ξέρεις ποιος μου αρέσει. Γενικά, όχι ποιος μου αρέσει. Υπάρχει ένας τραγουδιστής τεράστιος και μου αρέσει αυτό το εξής. Δεν έχει κάνει τίποτα στο πρόσωπό του. Ούτε lifting, ούτε το έχει πειράξει. Ο Πλάντ. Όχι. Ποιος το. Ο Αλίτης. Ποιος. Ο Αλίτης. Ο Αλίτης. Ναι, ένας είναι Αλίτης. Κόλλησα τώρα. Για ποιον μιλάμε. Για τον Springsteen. Όχι, Αλίτη μιλάμε. Αυτός είναι αριστοκρατία. Αριστοκρατία είναι ο Springsteen. Και γιατί θεωρείται αλυταρίο. Ναι, μπροστά στον άλλο που σου λέω εγώ τώρα. Δεν πάει το μυαλό μου να πω την αλήθεια μου. Μικ Τζάγκερ. Ο Τζάγκερ. Μου αρέσει. Που έχει αφήσει το πρόσωπό του, δε παιδί μου. Δεν το έχει πειράξει, δεν έχει κάνει είναι κάτι. Είναι περίεργο που ακούτε Stones όμως, γιατί όσοι ήταν φανατικοί των Beatles δεν ακούγανε Stones. Μα ήταν άλλο αντιπαλή. Έχει ένα περίεργο κράμα, ας πούμε. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι η ηλικία μου εμένα έχει μεγαλώσει. Έχω φιλτράρει άλλα πράγματα. Αλλά μην ξεχνάς επίσης ότι οι Beatles για μένα είναι απλά το νούμερο ένα. Δεν έχουν ανταγωνιστεί. Ναι. Δεν έχουν ανταγωνιστεί. Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιο πράγμα. Το καταλαβαίνω. Πήρα για έναν άλλο λόγο όμως, γιατί μου έκανε εντύπωση. Έλα. Είδα ένα άρθρο, ας πούμε, στο in.gr, το οποίο ανήκει στο Δόλ. Έτσι, ο Δόλ είναι ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαπρά και ανήκει λοιπόν στο Μαρινάκι. Το οποίο εκθιάζει τον Αλαφούζο. Έτσι. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Όχι, δεν το διαβάσα. Τρελάθηκα, ας πούμε. Εκθιάζει τον Αλαφούζο και λέει με δύο πινελιές, με τα οικονομικά του Παναθηναϊκού, ας πούμε, και ότι πάλεψε όλο αυτό το χάος που δημιούργησε ο πατέρας και ότι του δίνεται τώρα μια ευκαιρία με την ΑΕΚ να... Ρε παιδιά, ξέρετε τι έχω πάθει πλάκα, δηλαδή... Ούτε να κρυφτούν δεν μπορούν. Ναι, σιγά σιγά αρχίζω και καταλαβαίνω ότι ρε παιδί μου, προσπαθείς να περάσεις πλέον με υπαινικτική πληροφορία, ας πούμε, αυτό που γουστάρεις. Κάθε δύο μέρες, ας πούμε, κάποιες ιστοσελίδες γράφουν για τις πετρελοπηγές του Μελισανίδη, ότι ρυπαίνουνε, κάνουνε, δείχνουνε στα ίδια, δηλαδή στα αθλητικά. Ούτε καν εκεί που είναι στον κόσμο, εκεί που έχει τα αθλητικά γράφει αυτό το πράγμα, μπορεί να συμβαίνει, δεν λέω. Ναι, στην Δραπετσόνα, ξέρω. Ναι, στην Δραπετσόνα, συνέχεια, στην οποία δεν είναι εσωτερικό, νομίζω δεν είναι στην εταιρεία πια ο Μελισανίδης, αλλά συνεχίζουν και το γράφουν, ξέρω εγώ.
Και κάτι πράγματα, δηλαδή τώρα παίζει νομίζω η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό γίνεται αυτό. Δηλαδή, και τώρα έγινε και το άλλο, δεν ξέρω αν το έχει σχολιάσει κάποιο άλλο με τον Ζαραλίκο, αυτό που έγινε, ο οποίο είναι φόρτσα ΑΕΚ. Το είπαμε στην αρχή. Ναι, όλα μαζί. Διάβασες, δηλαδή, διάβασες τι είπε ο ένας από τους συνοδούς της Σάσα. Όχι, δεν το έχω διαβάσει αναλυτικά. Είπε ο ένας από τους δύο συνοδούς, αυτή ανέβηκε πάνω. Και λέει, είχαμε πάει στο θέατρο να δούμε, λέει, ένα Ζαραλίκο, το οποίο εγώ δεν πάω θέατρο, δεν το ξέρω. Αλλά στα μισά της παράστασης, λέει, μας κόλασε σου πολύ, έλεγε, τι τόσο μαλακίες, τι δεν καταλαβήθηκα πράγματα. Και μου είπε στα μάτια, να ανέβουμε πάνω να ζητήσουμε τα λεφτά μας πίσω. Και ανέβηκα πάνω και του είπα να μας δώσει τα λεφτά πίσω. Ωραία. Τα λεφτά μας πίσω, χασά επιγράμματα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μπορεί να πληρώνεται κάποιος γι' αυτό. Πόσο μπορεί να είναι τα ρήφα για τέτοια θέματα. Αλλά τέλος πάντων. Έχω τρελαθεί τελείως. Γιατί έχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να σκούνε στα ίσα ότι ξέρεις και είναι έτσι. Αλλά προσπαθούν τώρα με ό,τι δυνάμεις έχουν, αυτό που λέμε η υπενισσόμενη πληροφορία, να σου περάσουν στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ο άλλος είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Κάθε μέρα όμως. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο βασικός του αντίπαλος είναι ο Μελισανίδης τώρα, του Μαρινάκη. Βέβαια. Ναι, λόγω γηπέδου. Ναι. Τον πειράζει και αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τον πειράζει η ΑΕΚ, ας πούμε, αγωνιστικά πουθενά, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, τον πειράζει αυτό. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Δηλαδή, τρελά πράγματα, ας πούμε. Να γράφει άρθρο, ξέρω εγώ, φύλλα προσκύμενο στον Ολυμπιακό υπέρ του Αλαφούζου. Και λέει ότι σπατάλησα τα λεφτά τα 70 εκατομμύρια για να σώσει τον πατέρα. Και τον πατέρα ξαφνικά που τον θυμίζει. Δηλαδή, ποιο ασχολείται με τον πατέρα, δεν το καταλαβαίνω. Εκτός και το δω ξαφνικά κάπου. Ο πατέρα εκεί τη 2013. Ναι, ήταν κολυτάρια παλιά νομίζω αυτοί, έτσι λέγανε. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο παρασκήνιο. Ο Μαρινάκης με τον πατέρα. Ναι, έτσι λέγανε παλιά. Μαζί μεγαλώσαμε. Ναι. Μαζί μεγαλώσαμε. Τι παίζεται τώρα, εκτός και αν δούμε ξαφνικά τον πατέρα πουθενά στα πράγματα, αφισβητεί τον Αλφούζο πουθενά. Θέλει να επανέλθει, ας πούμε. Όχι, δεν είναι πράγματα, όχι. Ναι, και γιατί να γράψει ένα άρθρο τώρα μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, και να πει εκτός και αν θες να γλύψει τον Αλαφούζο τώρα για να νικήσει την ΑΕΚ. Ξέρω εγώ, τι να πω. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τόσο χαζός επιχειρηματίας ο άλλος να πάρει τα λεφτά. Να πει, ξέρω εγώ, όχι, μα από ένα δημοσίευμα του ξέρει κάτι, εγώ θα τρέξω τώρα να κερδίσω την ΑΕΚ επειδή με έγλειψε ο άλλος. Όχι, όχι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Γεια. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Επειδή άκουγα το προηγούμενο ακροατή. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι Παναθηναϊκός, ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή? Για λέγει. Ο κόσμος του, εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν είμαστε συσπηρωμένοι και αφήνουμε τον κάθε πρόεδρο να ασελγεί πάνω στην ομάδα. Δημήτρη, δεν είστε σε αυτό το μοτίβο του Μάλμπορο εσείς. Δηλαδή, στο άλλο μοτίβο του Μάλμπορο είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Εσείς δεν είστε τέτοιοι. Είστε πιο κουστούμε, πιο κουλτούρα. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Δηλαδή αυτά που γίνονται 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό, αν γίνονται στον Ολυμπιακό, θα έχει γίνει 8ος παγκόσμιος πόλεμος. Έγιναν και στον Ολυμπιακό στα πέτρινα χρόνια. Και θυμάστε τι έγινε. Βέβαια θυμάμαι. Και υποτίθεται έγινε και με τον Παναθηναϊκό και υποτίθεται διώξαν μια οικογένεια τον Βαρδινογιάννη, έτσι. Όταν κατέβηκε το μεγαλύτερο συλλαλητήριο, μην μπερδεύεσαι. Τότε έγινε το μεγαλύτερο συλλαλητήριο στην ιστορία, έτσι. Κατέβηκαν στην Αθήνα και έφυγε ο Τσίκε. Και ρωτάω εγώ, 11 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα κύπελο το 2014. Δεν μπορούν εμείς οι Παναθηναϊκοί να συσπηρωθούμε, να τα κάνουμε λίμπα. Με την καλή έννοια να τα κάνουμε λίμπα. Πηγαίνει στο γήπεδο. Ή αυτοί κάποιοι βρίζουν τον Αλαφούζο, κάποιοι δεν βρίζουν τον Αλαφούζο και ξέρεις ποιος τον πληρώνει πάντα στο τέλος. Αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν και να κάνουν κάτι παραπάνω, γιατί αυτοί είναι. Όλοι αυτοί δεν θα ήταν στο Παναθηναϊκό πριν 15, 20, πριν 10 χρόνια. Ούτε απ' έξω από τη Λεωφόρο, ούτε απ' έξω από την Παρανία δεν θα περνάγανε. Τόσο και αν διαφωνείς. Θα επαναλάβω. Δεν είστε σε αυτό το μοτίβο εσείς. Ποτέ ο Παναθηναϊκός δεν ήταν έτσι. Ποτέ. Άρα μια χαρά να βολευτούμε έτσι στην 6η, 5η, 7η θέση. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι γίναμε Παναθηναϊκοί, άρα έτσι να έτσι. Εμένα ξέρετε μου κάνει εντύπωση.
μια που ανέπεσε στον προηγούμενο, που είπε ο προηγούμενος ότι η εφημερίδα από το ΔΟΛ εκθίασε τον Αλαφούζο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Πριν λίγα χρόνια, ελάχιστα χρόνια, έβγαινε κάθε μέρα ο Σκάι με το Σαγόνια, το Θωμαίδη. Μπράβο. Και πηδούσε πατόκορφα το Μαρινάκι. Του είχε αλλάξει την Παναγία, το θυμάσαι? Ναι, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Και τώρα αλλάξαμε η... Η Κερί. Άλλαξε ο Διενέτς και έγινε πολλαπλασιαστής, πώς το λέμε αυτό? Ναι, είναι η εποχή της Κολοτούμπας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πρόεδρος που δεν εμφανίζεται και δεν προστατεύει την ομάδα δεν είναι πρόεδρος. Έχει να εμφανιστεί 4 χρόνια. Έρχεται μια φορά το χρόνο στο γήπεδο για να δείξει τι. Τι να δείξεις ρε Αλαφούζο, με 4 και 5 εκατομμύρια μπάτζετ ο Παναθηναϊκός? Τι να δείξεις, που είσαι στους 17 βαθμούς και ο άλλος είναι στους 30, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό εδώ και 11 χρόνια, από το 2012-13 που πήρες την ομάδα. Τόσο κοροϊδία, Παναθηναϊκή Συμμαχία, ένα Παναθηναϊκό μεγάλο και μάμου σου του. Πήγαινε, δώσε κανένα εκατομμύριο στον Τούρκο, στον Ατζούν, να κάνεις το survival. Να κάνεις το survival. Αυτή είναι αλήθεια, Γιώργο. Αυτή είναι αλήθεια. Έχει το Sky, ναι, να σου πω κάτι, το έχει πρώτο κανάλι. Πρώτο κανάλι το έχει. Και ας το βρίζουν όλοι. Εμάς τα τέτοια του. Και όπως έχει δει σε συνέντευξη, έχει πει και σίγουρα την έχει παρακολουθήσει, από ατύχημα αγόρασε, ασχολήθηκε με τον Παναθηναϊκό. Κατά λάθος, το έχει πει σε γερμανικό κανάλι. Τι περιμένουμε ρε, ξυπνάμε, ας ξυπνήσουμε. Ας ξυπνήσουμε. Και δεν φταίνε τα παιδιά, δεν φταίει το τριφύλι. Για καλά φίλε. Εγώ τον κατάτησε με την καλή έννοια, τον κατάτησε να είναι πιο κάτω στην UEFA από τον Αστέρα. Έλα τώρα ρε Γιώργο. Για καλά φίλε. Γεια, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος είναι το όνομά μου. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Εγώ δεν πήρα για αθλητικά. Ναι. Επειδή είμαι λάτρης και εγώ του κλασικού ροκ. Ναι. Και επειδή σ' αρέσει και εσένα ο Eric Burdon. Ναι. Όπως έχω καταλάβει. Ναι. Θα σε παρακαλούσα να βάλεις ένα κομμάτι που δεν το έχεις βάλει. Ποιο? Το Woman of the Rings. Δεν άκουσα, γιατί κάνει ένα θόρυβο από μέσα, ξαναπες το. Woman of the Rings. Μάλιστα. Η γυναίκα του αθλητιού. Είναι μια κομματάρα, ένα blues φοβερό. Δίνει ρέστα ο μεγάλος Eric. Εύχομαι να το απολαύσουν όλοι οι ακροατές. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία και δύναμη. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Γεια σου φίλε. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Ο Χωμέντι με, τι γίνεται, καλά? Ο Χωμέντι με, ρε Παναγιώτη, τι γίνεται? Έλα, ρε, καλά. Την τελευταία φορά εσύ κόπηκε η γραμμή και ζητώ συγγνώμη, δεν έφταιγα εγώ. Ήταν το που μιλήσαμε πριν την περασμένη εβδομάδα. Γιατί ζητά συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, εντάξει. Και ξέρεις, και μέκοψε και στο καλύτερο το άτιμο. Για μένα. Λοιπόν, και ήθελα να το ξεκινήσω από εκεί. Δεν πίστευα ποτέ λοιπόν ότι η Μπαρτσελόνα θα έχει κάτι κοινό παικτικά με τον Απόλλωνα. Τι κατά τη γνώμη μου είναι αυτό? Και οι δύο έχουν δύο αμυντικούς 40+, που έχουν και το ίδιο όνομα. Α, δεν κάνω λάθος. Μ' ακούς? Ναι, 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 ναι. Μπρούνο Άλβες δεν είναι ο δικός σας? Ναι, ναι, ναι. Ντάνι Άλβες. Το αριστερό μπακ. Λοιπόν, έχετε και κάτι κοινό παικτικά με την Μπαρτσελόνα, ορίστε. Ναι, 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 ναι. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν ανέβηκε ο Απόλλωνας ή έπεσε τόσο χαμηλά η Μπαρτσελόνα. Ένα τα δύο, μάλλον το δεύτερο είναι. Εγώ πάντως, να σου πω κάτι λόγω της Νόβα. Παρότι είδα δύο παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα με τον νέο προπονητή, σκούρα είναι τα πράγματα και φέτος και με αυτόν. Λίγο εγώ πιστεύω, λίγο ξέρω εγώ αυτό, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο, αλλά... Εγώ πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα μετά από 2-3 χρόνια θα φανεί σαν πολύ καλή ομάδα, γιατί έχει πολλούς καλούς πιτσιρικάδες. Ναι, 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 συμφωνώ. Και θα το ξαναπώ το και προχθές, αν ήμουν Τσιμίκας θα προτιμούσα να πάω στην... Θα μου πεις με ζήτησε, όχι. Θα προτιμούσα να πάω στην Μπαρτσελόνα. Μου ταιριάζει καλύτερα, γιατί έχει πολλούς νέους στην Μπαρτσελόνα και αυτός ο Ντάνι Άλβες που είπες προηγουμένως, πόσο να παίξει ακόμα?
τι να παίξει μόνο τώρα ο 40 φεύγας τώρα. Σε αυτή δηλαδή... τη θέση ο Τσιμίκας θα κάνει γάμο. Ε, ναι, ασφαλώς. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Ποιος ξέρει, μήπως δεν υπάρχει μία και ούτε το Τσιμίκα δεν μπορεί να πάρει. Εκεί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Πάντως διαβάζω ότι λέει του χρόνου έρχεται και η σειρά της Ρεάλ, γιατί οι ισολογισμοί είναι, δεν ξέρω αν θα βάλουν λεφτά, αν θα βρουν. Αυτοί ζουν με δάνεια. Ναι. Δηλαδή ξεπερνάει λέει τα 500 εκατομμύρια και της Ρεάλ ο ισολογισμός. Βρε, αυτοί πάνε, πάνε στο Ριχάρδο και πουλάνε τα χρυσαφικά. Είναι σαν και αυτόν το συγχωρεμένο το Ρέι Κένεντι που πέθανε της Λίβερπουλ, ναι. Έναν ωραίο παίκτη. Ωραίος, το πεντάρι, το νούμερο ναι, 5. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος λέει τα τελευταία χρόνια πούλησε λέει μετάλλια Φουκαράς, πούλησε γιατί είχε το Πάρκινσον. Ναι. Και τέλος πάντων, ήθελα να σου πω λοιπόν τώρα ένα ρετρό ήθελα να πω σήμερα. Αθλητικό. Εγώ είμαι 60 χρονών. Ο Θεός η τύχη με... Είδα ωραία μάτς, είδα ωραία ποδοσφαιρικά μάτς. Και θυμόμουν το 16 χρονών, ήμουν 15 μάλλον, τον τελικό Ηρακλής Ολυμπιακός στο 4-4. το θυμάσαι Γιώργο? Με τον Βάσια. Ναι, ναι. Ο Θεός λοιπόν με... ήμουν τύχη, ήμουν μέσα στο γήπεδο ένας μπάρπας που ήταν Ολυμπιακός και με είχε πάρει πιτσιρικά μέσα. Εκείνο το φουκαρά τον Αγγελίδη, δεν το ξεχάσω ποτέ τι τράβηξε εκείνο το βράδυ. Τον Κούπερ. Ναι, τρομερό πράγμα έτσι, ωραία μάτς παλιά και μου δόθηκε η ευκαιρία έτσι λέω να παίρνω λέω να κάνω κανένα ρετρό έτσι θυμητικό πίσω στην εκπομπή. Όσο για τον κύριο Ολυμπιακό, ναι. Να σου πω εγώ με τα μάτια μου ζωντανά, ποιο είναι το καλύτερο μάτς του Ολυμπιακού που έχω δει ποτέ? Για πέ μου. Ολυμπιακός Άγιαξ 1-0 με τον Αλεξανδρή. Ωραίο. Είναι το καλύτερο μάτς του Ολυμπιακού που έχω δει ποτέ. Που το σκόρ ήταν 4-0. Ναι. Επίσης το κύριο το Παραθυναϊκό που μίλαγε πριν από λίγο, έχω την αίσθηση ότι που έλεγε για τον Βαρδινογιάννη και για τον Αλαφούζο κτλ. Έχω την αίσθηση ότι οι Βαρδινογιάννης, νομίζω το έχεις πει και εσύ, από μόνοι τους είχαν αποφασίσει να φύγουν. Δεν τους έγινε κανένας. Την αφορμή βρήκανε και την κοπανίσανε. Αυτό πιστεύω εγώ. Μάλιστα. Έγινε, δεν σε ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο με το για καλό. Για χαρά. Έλα φίλε. Γεια σου ρε Γεωργίου speaking, τι γίνεται? Καλώς. Εδώ περιμένουμε τώρα το μάτι σε κανένα δεκάλεπτο. Το μπάσκετ εννοώ έτσι πάντα. Δεν περιμένεις κανένα σκουότς. Τι εννοείς? Τα μπάσκετ μου λες, βόλεϊ μου λες. Μα όλα τα βλέπω ρε φίλε, είμαστε όλα τα μαχαιρώνεις. Όλα τα μαχαιρώνεις. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να το διασφαλίσουμε, έτσι, μετά τη νίκη μάλλον που κάναμε με τη Zenit, ρεφάραμε το μάτς με το Παναθηναϊκό. Δύσκολο παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά για αύριο, ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι, εγώ θα πω, έτσι. Σε ανωδική πορεία, όφη, έχουμε και τα σκυλιά εδώ. Ναι. Θα βγίζουν τα σκυλιά, προχωράει το καραβάνι που λέγει. Λοιπόν, τι βλέπεις εσύ τώρα αύριο και για την Κυριακή? Δεν σε άκουσα από την αρχή. Ισοπαλία βλέπω εγώ στο ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός, ναι, βλέπω ισοπαλία για το ντέρμπι επίσης. Και βλέπω ότι αύριο ο Ολυμπιακός, αν δεν σκοράρει μέχρι το 70-65, υπάρχει η περίπτωση τουλάχιστον ισοπαλίας. Μπα, ξένα σκοράρει και στο 91. Καλά, δεν είναι πάντα το Γιάννιου. Το κάναμε με τον Μπα. Μα έτσι γίνεται πάντα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος μας πάει. Μας πάει η αλήθεια είναι. Έχουμε έτσι μια τύχη, μια δόση τύχης. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα με τους διαιτητές, τι γίνεται με τον Όφη, ποιος είναι αύριο? Δεν ο άλλος είναι λέει ένας Τσέχος, ένας ξένος ήταν που είχε παίξει και το Ολυμπιακός Αντβέρτ 2-1 εδώ μεταξύ. Ναι. Θέλω να σου πω. Πάντως βλέπω πολύ έτσι, το Κόπα Αφρικα τελικά μπορεί να μην γίνει. Με αυτή την Όμικρον τώρα, την Μποτσουάνα και όλα αυτά. Διαβάζω ότι δεν μπορεί να μην γίνει το Κόπα. Δεν έχεις άδικο. Βγάλανε μια ανακοίνωση οι ομάδες και είπαν ότι φέρνουν προτελεσμένων γεγονότων την UEFA. Γιατί ξεκινάει σε ένα μήνα λέει ότι υπάρχουν ανησυχητικά θέματα για να μην ξεκινήσει καθόλου. Συμφέρει τον Ολυμπιακό αυτό θέλω να σου πω. Τώρα για... Ναι, έλα πες. Ξέρεις το θέμα τώρα εκεί με το όμικρο που λες και γενικά με τον ιό στην Αφρική. Ναι.
όταν είναι εμβολιασμένοι το 7%, το 7%, καταλαβαίνεις πώς μεταλλάξει εγώ. Καλά, όχι και τα εμβόλια τώρα, για να το πάμε σε άλλη συζήτηση. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, ίδιο το 7% και είναι το 70-80. Καλά, κοίταξε να δεις, παρόλο που μιλάω που τα έχει κάνει, εγώ το θεωρώ πειραματικά. Έτσι, για αυτό τώρα είναι και για τέταρτη. Σήμερα ανακοινώνει τέταρτη δόση. Έχεις κάνει εμβόλιο? Ναι. Ναι. Και σήμερα ανακοινώνουν ότι σε 4 μήνες θα κάνεις και την άλλη. Άλλο θέλω να πω. Δεν στέλνουν εμβόλια στην Αφρική επειδή δεν υπάρχουν λεφτά να τα πληρώσουν οι άλλοι. Ναι, εννοείται. Αυτή με τεράστια μαλακία πια. Εννοείται, γιατί αυτές οι χώρες, εντάξει, τώρα δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά και με πείνα και με το νερό, μολυσματικά πεθαίνουν κάθε μέρα. Τέλος πάντων, δεν είναι και το ζήτημα. Είναι βασικά και το ζήτημα. Το ζήτημα, για να κλείσω για το ποδόσφαιρο, ξαναγυρίζω, είναι ότι και το Μασούρας αυτό με την Τρανζοσπορ παραμύθια φούρνα, εγώ πιστεύω. Εκεί δεν έχουν να φάνε επίσης οι Τούρκοι. Μα θα είναι μεγάλο κοδόιδο. Έλα μωρέ το. Κέσε με το. Θα φύγει από το Ολυμπιακό να πάει. Ναι, καλά, κοίτα, πρώτη είναι η Τρανζοσπορ. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Και τα γέννε με τα δεύτερα, άσε με τώρα μου. Καλά, μην το λες, γιατί η Ελλάδα έχει χειρότερο και από την Αλβανία. Κοντεύει να γίνει το πρωτάθλημα. Ναι. Η Τουρκία μια χαρά είναι στο θέμα της υποδομής. Μια χαρά και δύο τρομάδες, άσε μου. Σε σχέση με την Ελλάδα, ρε, εσύ Γιώργο μου. Και η εθνική νομίζω είναι και στα παράζ, έτσι. Νομίζω, δεύτερη δεν είναι. Είναι. Εμείς που είμαστε, στα ζήτητα. Εκεί έχει μένει τελικά. Επιμένουν τα δημοσιεύματα. Έγινε, δεν σου βγάζει πολύ. Τόσο, άντε, να είσαι καλά, έλα. Για χαρά. Έλα. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν είδες το... Γεια σου, Ανασχολαργός. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες το περιστατικό που έγινε στο Ζαραλίκο, αυτό ναι, που έγινε ναι. με τη... Το είπαμε. Δεν άκουσα την άποψή σου γι' αυτό, γιατί ήμουνα στο δρόμο. Όχι, δεν είπα εγώ τη δική μου άποψη, είπα την άποψη του ενός από τους συνοδούς της Άσης Σταμάτη. Ναι. Ο οποίος είπε ότι πήγαμε στο θέατρο, εγώ λέει δεν πήγα στο θέατρο, πήγα... Στα μισά της παράστασης δεν καταλαβαίνα τίποτα, ήταν να πέσει ο λέει πράγμα και μου λέει η Σάσα πάμε πάνω να ζητήσουμε τον Τζαραλίκο τα λεφτά μας. Και πήγαμε λέει να ζητήσουμε τα λεφτά μας, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Αυτή είπε, βγήκε και είπε μετά τώρα στο Instagram, λέει ότι εγώ πήγα λέει για τη Μάνδρα και ότι κατηγορούσε τους ανθρώπους από τη Μάνδρα και επειδή μένει αυτή στη Μάνδρα. Και στο live video άμα τη δεις φαίνεται να λέει για το Μελισανίδη δεν λες τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, αυτό το είπε. Ναι. Κάποιοι εδώ με ρωτάμε ποια είναι η Σάση Σταμάτη. Η Σάση Σταμάτη είναι δημοσιογράφος σε εφημερίδα... Γιώργο πήγε με κάτι λουμίδιδες πήγε, δεν ξέρω αν τους είδες. Ναι ρε. Η Σάση Σταμάτη λοιπόν είναι δημοσιογράφος σε εφημερίδα του Κουρτάκη. Που Κουρτάκης είναι δημοσιογράφος. Τα παραπολιτικά. Είναι δημοσιογράφος σε Λέω Μαρινάκη. Ναι. Εντάξει. Ζούμε στη χώρα που ούτε η σάτυρα δεν μπορεί να γίνει τελικά. Τέλος πάντων. Τι βλέπεις για την Κυριακή? Τίποτα. Εγώ βλέπω 1-0, 0-0. Ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ. Έγινε, ρε. Πάντως για το Γεύτης είχε δίκιο. Έχει ωραίο πόδι. Κοίταξε, βλέπω έχει ωραία πάσα. Έχει ωραία πάσα. Θα τον δούμε βέβαια και σε ένα ντέρμπι. Εκεί χρειάζεται. Γιατί στον ΠΑΟΚ όταν είχε παίξει δεν είχε και παίξει. Για να δούμε. Έγινε, George, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.